Εντάξει, ήρθαμε να παίξουμε με μια ομάδα που έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνανε οι δικοί μου παίκτες. Κάναμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες, μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι, αλλά ένα παιχνίδι όταν δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον μην το χάνεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν βοήθησε καθόλου και ο αγωνιστικός χώρος, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω όμως ότι έγινε ένα παιχνίδι δυνατό. Είμαστε ευχαριστημένοι το ότι δεν δεχτήκαμε γκολ και ότι πήραμε ένα βαθμό. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε πολλά περισσότερα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί κάναμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Συνέχεια πώς το λέτε? Η συνέχεια έχουμε ακόμη 8 παιχνίδια. Έχουμε ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας με τα Βραχναϊκά. Ο φετινός στόχος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακρινός για να μπορέσει κάποια ομάδα να κυνηγήσει το Διαγόρα και τον Ιάλισσο. Εμείς τον Ιανουάριο κάναμε μια ανανέωση. Ήρθανε κάποια παιδιά νεαρά σε ηλικία από τον Πύργο Ηλίας. Αυτά τα παιδιά στη συνέχεια του πρωταθλήματος θέλουμε να τα δώσουμε χρόνο συμμετοχής για να αφήσουμε παρακαταθήκη για την καινούργια χρονιά και να υπάρχουν πολλά παιδιά από την Ηλία μέσα στην ομάδα.